Να καλησπερίσουμε τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Κλινικός ψυχολόγος ο Νίκος Παπα-Νικολάου και συνεργάτης της εκπομπής. Κάθε Τετάρτη μας βοηθάς, Νίκο, να βάζουμε έτσι στο τραπέζι της συζήτησης θέματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ένα τέτοιο θέμα είναι και το σημερινό. Αυτοκτονίες. Πολύ μεγάλο θέμα για ολόκληρη την χώρα και για την Κρήτη. Τεράστιο θέμα πράγματι, Νικολέτα. Αυτοκτονίες για ολόκληρη τη χώρα και έστω και αν φιγουράρουμε στις τελευταίες και καλύτερες θέσεις γενικότερα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ακόμα για τις αυτοκτονίες. Συγκεκριμένα, μετά από εμάς υπάρχουν δύο χώρες ουσιαστικά, το Τατζικιστάν και μια άλλη χώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ το ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε διπλασιάσει σχεδόν τα νούμερά μας. Συγκεκριμένα, το 2008 είχαμε 365 αυτοκτονίες, 365 θανάτους, πετυχημένες αυτοκτονίες. Το 2015, που ήταν γενικώς μια κακή χρονιά, είχαμε 613 αυτοκτονίες. Διπλάσιες αυτοκτονίες σχεδόν. Με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας πάντοτε. Ενώ το 2017 φαίνεται ότι έχουμε κλείσει κάπως καλύτερα νούμερα με 465 αυτοκτονίες. Και πάλι ένας μεγάλος αριθμός. Ένας τεράστιος αριθμός, πραγματικά, Νικολέτα. Είναι η πρώτη αιτία θανάτου μετά τα τροχαία ατυχήματα όσον αφορά σε ηλικίες μικρότερες των 40 ετών. Μικρές γενικότερα. Ηλικίες. Νεαρές ηλικίες. Λοιπόν, πάμε λίγο στο προφίλ των αυτόχειρων, μιας και μίλησες για τις ηλικίες. Τελικά, είναι αυτόχειρες μικρής ηλικίας, κατά κύριο λόγο, λοιπόν. Είναι αυτόχειρες, κατά κύριο λόγο, οι αυτόχειρες της μεγάλης ηλικίας. Μεγαλύτερη των 70 ετών για τους άντρες και μεγαλύτερες περίπου των 50 ετών για τις γυναίκες, κατά κύριο λόγο. Ωστόσο, το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι στα χρόνια της κρίσης έχουμε τριπλασιάσει τις πετυχημένες αυτοκτονίες στους εφήβους. Και αυτό είναι επίσης ένα ανησυχητικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι άντρες είναι τριπλάσιοι σε σχέση με τις γυναίκες, δηλαδή κάνουν πετυχημένες αυτοκτονίες οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Αντιθέτως, οι γυναίκες είναι διπλάσιες στις απόπειρες αυτοκτονίες σε σχέση με τους άντρες. Ναι. Δηλαδή, οι γυναίκες κάνουν απόπειρες αυτοκτονίες, ενώ οι άντρες κάνουν πετυχημένες αυτοκτονίες. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι το προφίλ είναι άγαμοι, μοναχικοί συνήθως άνθρωποι, εξαρτημένοι πάρα πολλές φορές από το αλκοόλ. Πιθανά υπάρχει κατάθλιψη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σε ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 70%. Ή αντίστοιχα υπάρχει διπολική νόσος ή αντίστοιχα αλκοολισμός μπορεί να υπάρχει. Φαίνεται ότι ειδικά στις γυναίκες έχουμε ένα υψηλό ποσοστό σε αυτές οι οποίες έχουν κάνει πλαστική επέμβαση τους προηγούμενους μήνες. Ένα 50% περισσότερο ποσοστό γενικότερα στις γυναίκες. Αντίστοιχα φαίνεται ότι περίπου σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, γύρω στο 60-70% έχουν επισκεφθεί μία μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας το τελευταίο εξάμηνο, όπου εκεί εμφανίστηκαν με κάποιο προφανώς ψυχοσωματικό πρόβλημα. Ωστόσο, φαίνεται ότι μάλλον με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, όλη αυτή η κατάσταση δεν έγινε αντιληπτή. Το ότι υπήρχε πιθανά κατάθλιψη σε αυτούς τους ανθρώπους δεν έγινε αντιληπτή. Ένα ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι φαίνεται ότι οι περισσότεροι έχουν ξαναπροσπαθήσει, δηλαδή από τη στιγμή κατά την οποία κάποιος κάνει μια πετυχημένη αυτοκτονία, αποτυχημένη αυτοκτονία και μπαίνει στη διαδικασία να μην επισκεφθεί κάποιον ειδικό της ψυχικής υγείας, φαίνεται ότι έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά πετυχημένης αυτοκτονίας ουσιαστικά στο μέλλον. Ενώ κάτι το οποίο αφορά και εμάς τουλάχιστον την Κρήτη, φαίνεται ότι στους άντρες συνήθως μεγάλης ηλικίας τα πρωτεία κρατά το όπλο, ενώ στις αστικές περιοχές, ενώ αντίστοιχα στις σημειαστικές και αγροτικές περιοχές υπάρχουν τα φυτοφάρμακα, τα οποία αντίστοιχα τα προτιμούν πολλές φορές οι γυναίκες ή και οι άντρες των αγροτικών και σημειαστικών περιοχών. Πάμε λίγο και στο κομμάτι των μύθων και της αλήθειας. Τι είναι ψέμα, τι είναι αλήθεια, γιατί όλοι λίγο πολύ προσπαθούμε έτσι να δώσουμε την ακτινογραφία μιας κατάστασης. Τι μπορεί να επικρατεί γύρω λοιπόν από μια απόπειρα κάποιες φορές ή αυτοκτονία ή επιτυχημένη αυτοκτονία όπως το έθεσες. Υπάρχουν κάποιοι μύθοι πραγματικά, Νικολέτα. Έχω σταχυολογήσει κάποιους μύθους οι οποίοι ουσιαστικά δεν βοηθούν καθόλου μα καθόλου ένα άτομο να μπορέσει να αυτοποδήσει μετά από μια αυτοκτονία. Το πρώτο πράγμα είναι ότι τα άτομα, για παράδειγμα, τα οποία είναι αποφασισμένα να πεθάνουν, έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Πραγματικά δεν ισχύει αυτό, δεδομένου ότι τα αιτήματα συγκεκριμένα είναι αμφιθυμικά, αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και πρακτικά δεν έχουν την ίδια καθαρή οπτική γραμμή σε σχέση με το να μην είχαν κατάθλιψη. Πολλές φορές τα συγκεκριμένα άτομα σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό, περίπου πάνω από 70% σύμφωνα με όλες τις έρευνες, έχουν κατάθλιψη και άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατάθλιψη δεν βλέπει την πραγματικότητα ξεκάθαρα. Mm. Και άρα λοιπόν όταν ξεπεράσει το πρόβλημά του θα δει την πραγματικότητα ξεκάθαρα και θα δει το πόσο λάθος σκεφτόταν όταν ήθελε πετυχημένα να αυτοκτονήσει όταν ήταν μπλεγμένος μέσα στα δίκτυα της κατάθλιψης. Το δεύτερο το οποίο έτσι υπάρχει σαν μύθος είναι ότι αν αποφασίσει κάποιος να πεθάνει, το τέλος είναι αναμενόμενο και ουσιαστικά δεν μπορεί να το αποφύγει.
Νομίζω ότι μπορεί να το αποφύγει, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές τις οποίες, εάν μπορέσει κάποιος να το ξεπεράσει, να το αντιμετωπίζει και λάβει την κατάλληλη θεραπεία αργότερα, είτε με τη μορφή της φαρμακοθεραπείας, είτε με τη μορφή της ψυχοθεραπείας, τότε λοιπόν θα αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή αργότερα και δεν θα πέσει σε αυτά τα ποσοστά τα οποία λέγαμε προηγουμένως, περίπου 50% όσοι έχουν προσπαθήσει μια φορά, θα ξαναπροσπαθήσουν στο μέλλον. Άρα λοιπόν θα έχει αντιμετωπιστεί πολύ σωστά η νόσος, το πρόβλημα, αν το θες διαφορετικά, το οποίο τους οδήγησε εκεί, και άρα λοιπόν θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν πολύ καλά στο μέλλον. Ένα μεγάλος μύθος, ίσως ο μεγαλύτερος μύθος, θα λέγαμε ότι είναι ότι όποιος μιλάει για αυτοκτονία δεν το κάνει πραγματικά. Αυτό δεν ισχύει. Αντιθέτως, σε ποσοστά άνω του 80% σε όλες τις έρευνες, όσα άτομα αυτοκτόνησαν είχαν μιλήσει και είχαν κάνει μια κρούση ουσιαστικά στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον. Αυτό ισχύει κατά μείζωνα λόγο πολλές φορές στους εφήβους, οι οποίοι πολλές φορές μιλούν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία παίζουν και το δικό τους πολλές φορές σκοτεινό ρόλο στις αυτοκτονίας των εφήβων. Έχει μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος έχει στο μυαλό του να αυτοκτονήσει και το λέει ή το γράφει σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το κάνει το αμέσως επόμενο διάστημα ή μπορεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, όχι ωστόσο πολλών μηνών από εκεί και πέρα. Τους προηγούμενους 2-3 μήνες ουσιαστικά έχει μιλήσει, φαίνεται, σύμφωνα με όλες τις έρευνες. Το πολύ τους προηγούμενους 6 μήνες έχει μιλήσει για κάτι τέτοιο. Έχει μιλήσει και όλη αυτή η κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, έχει υποβαθμιστεί από το οικογενειακό ή φιλικό ή άμεσο, τέλος πάντων, περιβάλλον του συγκεκριμένου ανθρώπου. Το τελευταίο είναι ότι η συζήτηση γενικότερα των σχεδίων της αυτοκτονίας με τον ασθενή θα ενισχύσει αυτές τις ιδέες. Και άρα λοιπόν δεν πρέπει να μιλάμε επί της ουσίας για αυτήν την κατάσταση. Δυστυχώς και αυτό είναι ένας μύθος. Νομίζω ότι η ανοιχτή, χωρίς περιστροφές συζήτηση για την αυτοκτονία, τις περισσότερες φορές θα προβληματίσει κάποιον, θα τον αποτρέψει κάποιον και αντίστοιχα θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε. Και πρέπει να μιλάμε ανοιχτά πολλές φορές για αυτήν την κατάσταση. Πάνω απ' όλα, βεβαίως, όταν αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε εμείς αυτήν την κατάσταση, και μπροστά ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις, νομίζω ότι ο καθένας σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ας αποτανθούμε στον ειδικό της ψυχικής υγείας, ο οποίος θα μπορέσει να ξεμπλοκάρει, να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, το άτομο να πάει παρακάτω και προφανώς, όπως έλεγα προηγουμένως, να ζήσει μια ποιοτική ζωή, απαλλαγμένο από το πρόβλημα το οποίο τον εξανάγκασε να κάνει το απονεμωμένο διάβημα. Αποτυχημένο. Μίλησες πάρα πολύ έντονα για τον ρόλο της κατάθλιψης. Για τον ρόλο της κατάθλιψης σε κάποιον ο οποίος μπορεί να αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. Αυτός ο καταθλιπτικός άνθρωπος μπορεί ενδεχομένως να αναζητήσει μόνος του βοήθεια ή είναι μόνο ο ρόλος της οικογένειας και του περιβάλλοντος που έχει? Λίγο δύσκολο άνθρωπος ο οποίος, Νικολέτα, αντιμετωπίζει κατάθλιψη να ζητήσει από μόνος του βοήθεια. Λίγο δύσκολο, δεδομένου ότι το άτομο το οποίο βρίσκεται στα δίχτυα της κατάθλιψης αισθάνεται ανυμπόρια, αισθάνεται ενοχές πάρα πολλές για όλο αυτό το οποίο ζει ή έχει ζήσει, αν το θέλει διαφορετικά, και βλέπει την αυτοκτονία πολλές φορές αλήτρωση. Και το δυστυχές είναι ότι ακόμα και όταν σκεφτεί τον τρόπο του να αυτοκτονήσει, φαίνεται το ότι τελικά μάλλον αισθάνεται καλύτερα σε εκείνη τη φάση, γιατί βλέπει μια διέξοδο από όλη αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν το άτομο το οποίο είναι στα δίχτυα της κατάθλιψης και το οποίο σε αυτή τη φάση πολύ δύσκολα αναζητά βοήθεια, μάλλον είναι ανήμπορο και μάλλον αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να προστρέψουν ουσιαστικά σε πρώτη φάση στον ειδικό της ψυχικής υγείας και πάνω απ' όλα να πείσουν τον άνθρωπό τους να αποτανθεί στον ειδικό της ψυχικής υγείας είναι τα άτομα του άμεσου οικογενειακού φιλικού περιβάλλοντος τους. Φαίνεται μάλιστα το ότι τελικά σύμφωνα με μία έρευνα, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτήν την έρευνα, η οποία έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε πολλά χρόνια, σε διάρκεια 3 γενεών συγκεκριμένα, φαίνεται ότι αύξηση της ανεργίας κατά 4% ουσιαστικά, η οποία ανεργία πολλές φορές πυροδοτεί την κατάθλιψη, όπως λέγαμε και κάποιες άλλες φορές, πυροδοτεί αύξηση των αυτοκτονιών και των δολοφονιών. Είναι δύο φαινόμενα τα οποία είναι πολύ γυτνιάζοντα το ένα με το άλλο, ξέρεις, σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, σε ένα ποσοστό 6% περίπου. Και πυροδοτεί επίσης αύξηση της χρήσης και κατάχρησης του αλκοόλ και των ψυχοτρόπων ουσιών σε ένα ποσοστό 28%. Αν σκεφτούμε στην Ελλάδα μας η ανεργία, το πόσο έχει αυξηθεί, πόσες φορές κατά 4% έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι ίσως μπορούμε να εξηγήσουμε ως ένα σημείο, είναι και αυτός ένας παράγοντας, το γιατί τελικά οι αυτοκτονίες σχεδόν διπλασιάστηκαν, όπως λέγαμε και προηγουμένως, Νικολέτα. Μπορεί και η εποχικότητα να πυροδοτήσει τις αυτοκτονίες, έχει να κάνει δηλαδή και με την εποχή? Φαίνεται ότι η εποχικότητα παίζει ένα καλό ρόλο για τις αυτοκτονίες. Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε μια αύξηση των αυτοκτονιών περίπου τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο στις περιοχές του Βορείου Ημισφαιρίου. Δηλαδή, η ίδιο ακριβώς φαίνεται ότι υπάρχει φαινόμενο και στην Ιταλία, στη γειτονική μας Ιταλία. Όπου εκεί πέρα βεβαίως
τον Μάιο έχουμε αύξηση των αυτοκτονιών από τους άνδρες, ενώ αντιθέτως έχουμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στις γυναίκες εκεί. Το ίδιο ισχύει επίσης στο βόρειο ημισφαίριο στην Αμερική, με εξαίρεση δύο πόλεις της Αμερικής, το Λος Άντζελες και το Σακραμέντο, πιθανά λόγω του ότι έχουν κλιματολογικές συνθήκες καλύτερες εκεί πέρα. Φαίνεται λοιπόν, Νικολέτα, ότι το ηλιακό φως γενικότερα πυροδοτεί την αυτοκτονικότητα μέσα από τις ορμόνες, οι οποίες εξαρτώνται από αυτό και ρυθμίζονται από αυτό, για παράδειγμα. Όπως για παράδειγμα κορτιζόλη, σερωτονίνη, μελατονίνη, κάνει καλό, αλλά τουλάχιστον στους δύο μήνες αυτούς, Μάιο και Ιούνιο, φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση των αυτοκτονιών και των βίων ενεργειών. Mm-hmm. Είπες και νωρίτερα ότι όποιος επιχειρήσει μια φορά να αυτοκτονήσει, ενδεχομένως να το προσπαθήσει ξανά. Ναι, ενδεχομένως να το προσπαθήσει ξανά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 55%, αλλά ωστόσο για να μην φοβίζουμε τους τηλεθεατές, αυτό ισχύει σε άτομα τα οποία δεν έχουν μπει στη διαδικασία να αντιμετωπίσουν σωστά, είτε ψυχοθεραπευτικά είτε φαρμακοθεραπευτικά, το συγκεκριμένο mm-hmm. πρόβλημα. Έτσι. Για την Κρήτη τι ισχύει, Νίκος, ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία και με την κατάσταση την οποία βιώνουν και οι κριτικοί? Ξέρεις, στην Κρήτη έχω φέρει στοιχεία τα οποία είναι το τελευταίο χρόνο συγκεκριμένα, για να μιλήσουμε το 2017. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2017 στην Κρήτη έχουμε 40 αυτοκτονίες πετυχημένες, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, στη Θεσσαλονίκη, την αντίστοιχη, για παράδειγμα, στο νομό Θεσσαλονίκης, έτσι, συγκεκριμένα, που είναι λίγο παραπάνω σε πληθυσμό, θα λέγαμε, σε σχέση με την Κρήτη, αρκετά παραπάνω σε πληθυσμό σε σχέση με την Κρήτη, έχουμε 45 αυτοκτονίες. Δηλαδή, σχεδόν είμαστε κοντά με τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ενώ είναι πολύ παραπάνω σε πληθυσμό η Θεσσαλονίκη. Ναι, αναλογικά φαίνεται ακριβώς ότι είναι πολύ περισσότερες, λοιπόν, στην Κρήτη. Εκεί όμως που είναι το εντυπωσιακό στοιχείο, Νικολέτα, είναι ότι οι απόπειρες αυτοκτονίας που έχουν καταγραφεί στην Κρήτη το 2017 είναι μόλις 26. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τις απόπειρες αυτοκτονίας που έχουν καταγραφεί στην Θεσσαλονίκη, είναι 127 απόπειρες από την ελληνική αστυνομία πάντοτε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην Κρήτη δεν μιλάμε πολύ για το πρόβλημα. Γίνεται απόπειρα, το άτομο δεν μιλάει για το πρόβλημα, το οικογενειακό του περιβάλλον κρύβει, κουκουλώνει το πρόβλημα, δεν ασχολείται κανένας με το πρόβλημα, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τύχει της κατάλληλης φροντίδας και θεραπείας. Και από εκεί και πέρα πιθανά το πρόβλημα υποτροπιάζει στη διάρκεια των χρόνων που έρχονται. Mm-hmm. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να ανοίξουν τα στόματα, να μιλήσουμε, να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε ή το δυνατόν για το πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί κάποιο οικείο μας πρόσωπο, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί καλά αυτή η κατάσταση. Φαίνεται ότι και στο Ηράκλειο υπάρχει αυτό, όπου στο νομό του Ηρακλείου έχουμε 18 αυτοκτονίες το 2017, τον τελευταίο χρόνο, και 14 απόπειρες. Μόλις 14 απόπειρες. Ξέρεις, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, για κάθε μία πετυχημένη αυτοκτονία υπάρχουν περίπου 20 φορές περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίας. Για να έχουμε μόνο 14 σε σχέση με τις 18 πετυχημένες, σημαίνει επίσης ότι στο Ηράκλειο δεν μιλούμε. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο υπάρχει. Πολύ γρήγορα, Νίκο, ναι. Πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα θα πούμε το ότι τελικά αυτοκτονίες οι οποίες συμβαίνουν με πυροβόλο όπλο στην Κρήτη είναι 11. Από αυτές τις 40 τις οποίες είπαμε, σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη που είναι 3 μόλις. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είτε η παράνομη είτε η νόμιμη οπλοφορία και οπλοχρησία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς αντιμετωπίζουμε προβλήματα όχι μόνο στους άσκοπους πυροβολισμούς που έχουμε θρυνήσει πολλά θύματα, δυστυχώς, αλλά ακόμα και στις πετυχημένες αυτοκτονίες σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει το έρισμα ζωής ή, αν το θέλεις διαφορετικά, δεν έχουν αποτανθεί σε κάποιο ειδικό άνθρωπο. Ας μιλήσουμε, ας ανοίξουμε τα στόματα, να μην κουκουλώνουμε το πρόβλημα. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Παπανικολάου. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα στοιχεία και πάρα πολύ σημαντικά.